Είναι αλήθεια ότι σήμερα περίοδο μεγάλης ακρίβειας, ενεργειακής φτώχειας, συμπεριαλιστικού πολέμου, αλλά και αβεβαιότητας και ανασφάλειας και με όσα καλάθια του νοικοκυριού και αν εμφανίσεται, κοροϊδία είναι και με τίποτε δεν μπορεί να κρυφτεί ότι το καπιταλιστικό σύστημα δείχνει όλη τη σαπίλα του κάθε μέρα. Και καμιά διαγραφή πάτσι δεν μπορεί να συγκαλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης ότι δραστηριότητες που νομιμοποιούν κερδοσκοπία και πληστηριασμούς σε βάρος υπερχρεωμένων οικοκυριών και επαγγελματιών είναι προϊόν εγκληματικής πολιτικής που έχουν λερωμένη τη φωλιά τους και τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν. Κατά τα άλλα, σέρνεται στα δικαστήρια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και Γενικός Γραμματέας Οικοδόμων με κατηγορίες σαν κοινό εγκληματία για συμμετοχή του σε κινητοποίηση ενάντια σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Με βάση το πλαίσιο ποινικοποίησης που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ντροπή. Και τώρα με το νομοσχέδιο που ολοκληρώνεται με τις τροπολογίες της νύχτας. Είναι οξυμένο το πρόβλημα της ακριβής ενέργειας και αφορά το σύνολο των εργαζομένων και όχι μόνο αυτούς που βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας. Δίνει λύση στο παρόν νομοσχέδιο που ενσωματώνει την ευρωκοινοτική οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Οι αλλαγές που προωθεί στα καθήκοντα και αρμοδιότητες της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας μήπως μειώνουν το σχέδιο περικοπών που ήδη προβλέπεται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης της αντιδραστικής ΡΑΕ με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι βέβαια, γιατί και η πρόσφατη σύνοδος κορφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενέργεια ανέδειξε τις μεγάλες αντιθέσεις και ανταγωνισμούς ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά και στον όποιο συμβιβασμό τους συμφωνήσανε να τα φορτώσουν όλα στις πλάτες των λαών για να θωρακιστούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Εξάλλου δεν είναι τυχαίες οι μεγάλες κινητοποιήσεις σε Γαλλία, Βρετανία, Βέλγιο, Ουγγαρία και αλλού με μαζικές απεργίες και χιλιάδες εργαζόμενους στους δρόμους, διεκδικώντας αυξήσεις σε μισθούς και μέτρα ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια και ακρίβεια, το ίδιο και στα χώρα μας. Τα μηνύματα από την πανελλαδική απεργία στις 9 Νοέμβρη που ετοιμάζουν τα συνδικάτα σκορπίζουν αισιοδοξία και ελπίδα ότι θα αποτελέσει ένα πραγματικά λαϊκό ξεσηκωμό απέναντι σε αυτή τη σκληρή αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιας πολιτικής που εφαρμόστηκε από όλες τις κυβερνήσεις και είναι συνένοχες για την ενεργειακή φτώχεια του λαού. Τι ενσωματώνεται λοιπόν μέσα από αυτή την ευρωοδηγία στο εθνικό δίκαιο? Ουσιαστικά δημιουργείται ένα πιο ισχυρό προστατευτικό πλαίσιο για τους μεγάλους παραγωγούς και προμηθευτές ηλεκτρισμού. Με αυτό το νομοσχέδιο ολοκληρώνεται η απελευθέρωση της αγοράς, αφαιρώντας κάθε εμπόδιο και για την παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας στα χέρια μεγάλων ομίλων. Οι επιχειρήσεις όλων των κρατών μελών αποκτούν ελεύθερη πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, αν και έχουν κατασκευαστεί από κρατικό χρήμα από τη λαϊκή φορολογία. Η αυτοπαραγωγή και η δημιουργία τοπικών κοινοτήτων ενέργειας που προβλέπεται όχι μόνο δεν θα ανακουφίσει λαϊκά νοικοκυριά, αλλά θα κάνει ακόμα πιο ακριβή την ηλεκτρική ενέργεια για αυτά. Το δικαίωμα των επιχειρήσεων ενέργειας να επιβάλλουν στους πελάτες τέλη τερματισμού σύμβασης σε όσους καταγγέλουν οικειοθελώς τη λήξη της σύμβασης, το ονομάζεται δικαίωμα καταναλωτή. Κι όμως είναι σαφές ότι τα εν λόγω τέλη θα υπερβαίνουν την άμεση οικονομική ζημιά του προμηθευτή, δηλαδή αυτός πάντα θα κερδίζει. Επίσης, τα μέτρα ψίχουλα για την ανακούφιση νοικοκυριών θα πρέπει να υπόκεινται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Περιορισμένη χρονική διάρκεια, επιδίωξη γενικού οικονομικού συμφέροντος, να μην έχουν ως αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος για τους συμμετέχοντες στην αγορά κατά τρόπο που εισάγει διακρίσεις.
αλλά και οι έξυπνοι μετρητές που προωθούνται, θα τους πληρώνουν οι καταναλωτές. Θα είναι το εργαλείο άμεσης παρακολούθησης της κατανάλωσης με δυνατότητα μέτρων μείωσης της κατανάλωσης ή ακόμα και διακοπής. Ή συμφωνιών για κατανάλωση συγκεκριμένων ωρών την ημέρα με αλλαγές στην τιμή εντός της ημέρας που θα αυξήσουν και άλλο την κερδοφορία των ενεργειακών ομίλων. Παράλληλα, με ένα κλικ θα μπορούν να κόβουν το ρεύμα από εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, μιας και δεν χρειάζεται καν η επίσκεψη του ΔΔΕ. Κι όμως σήμερα υπάρχουν σχολεία με ανεξόφλητα χρέη στη ΔΕΗ και πάει ο ΔΔΕ και απειλεί με διακοπή ρεύματος αν δεν αποπληρωθεί το χρέος. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το ξεπάγιασμα των παιδιών μας, αλλά δεν θα υπάρχει ούτε φωτισμός, ούτε λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών και εργαστηρίων. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Εξάλλου υπάρχει ανακοίνωση της ΕΛΜΕ με καταγγελίες και κινητοποίησεις για αυτό το ζήτημα. Ακόμα ωφελημένες και οι επιχειρήσεις ΑΠΕ και διαχείρισης δικτύων μεταφορών. Ωστόσο, είναι προκλητικές και απαράδεκτες οι διατάξεις που έχετε στο τελευταίο μέρος του νομοσχεδίου με υποκριτικό τίτλο «Επίγουσες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος». Είναι διατάξεις υπέρ των ΑΠΕ και της καταστροφής που έχουν επιφέρει σε δάση και δασικές εκτάσεις, τις νομιμοποιείτε προκλητικά. Κατέστρεψαν ήδη το περιβάλλον χωρίς άδεια δασικής υπηρεσίας που την ποδοπατάτε και την απαξιώνετε και ορίζεται να πληρώνουν ένα ποσό που ακόμα και διπλάσιο να είναι, δεν επαναφέρει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αντίθετα, αυξάνει κινδύνους πλημμυρών και άλλων καταστροφών, ενώ εξασφαλίζει την νομιμοποίηση της καταπάτησης, τη φτηνή εκμετάλλευση κρατικής δασικής γης και όλα αυτά για ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Ακόμα και η επιστημονική έκθεση της Βουλής για τα άρθρα 65, 66, 68 εκφράζει προβληματισμό και παρατηρήσεις. Ωστόσο, στην πολιτική μετατροπής ενέργειας σε πανάκριβο εμπόρευμα συμφωνείτε όλοι σε αυτή την πολιτική και αν και ας προσπαθείτε μέσα από άσφαιρες αντιπαραθέσεις μεταξύ σας να κρύψετε τις αιτίες της ενεργειακής φτώχειας, γιατί είσαστε συνυπεύθυνοι. Υποσχόσασταν και προπαγανδίζατε όλες οι αστικές κυβερνήσεις ότι με την απελευθέρωση της αγοράς και τον ανταγωνισμό των ομίλων θα πέσουν οι τιμές, θα έχουμε φθηνό ρεύμα. Τι έγινε στην πραγματικότητα? Η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη έγινε τεχνητά πιο ακριβή. Από την παραγωγή με εισαγόμενο φυσικό αέριο και από ΑΠΕ, γιατί υποχρεώθηκε να αγοράζει δικαιώματα εκπομπών. Κι όμως, χωρίς τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπων, το κόστος λιγνητικής παραγωγής θα μπορούσε να μειωθεί στο 1/3 του σημερινού. Έτσι, τεχνητά η εγχώρια λιγνητική παραγωγή έγινε πιο ακριβή και οι αστικές κυβερνήσεις κάλυψαν με άφθονη προπαγάνδα την εγκληματική πολιτική της απολιγνητοποίησης. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είσαστε συνένοχοι για τη βαριά έμεση φορολογία στα καύσιμα. Η εκτείναξη των κρατικών εσόδων από έμεσους ειδικούς φόρους στην ενέργεια ως ποσοστό του ΑΕΠ υλοποιήθηκε με ευθύνη όλων των αστικών κυβερνήσεων. Έτσι φτάσαμε το 50% της τιμής που πληρώνουμε για το πετρέλαιο, για τα καύσιμα, να είναι κρατικοί φόροι που καταλήγουν σε μεγάλο βαθμό και πάλι στην ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων. Με άλλα λόγια, αν δεν υπήρχαν οι κρατικοί φόροι και δεν έπρεπε να διασφαλιστεί το κέρδος των εισαγωγών, των ομίλων δήλησης και της χονδρικής εμπορίας, οι τιμές θα μπορούσαν να είναι μικρότερες από το 1/5 των σημερινών. Χύνεται τώρα μαύρο δάκρυ για τα εκατομμύρια υπερκέρδη των ομίλων και την απελευθερωμένη ΔΕΗ. Κι όμως συμβάλλατε σε αυτή την πολιτική. Κάλπικη λοιπόν είναι η κριτική σας προς τη Νέα Δημοκρατία για τη δημιουργία καρτέλ και την ανοχή στην κερδοσκοπία του χρηματιστηρίου.
όπως Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είσαστε συνένοχοι για την απελευθέρωση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας, που είναι μια μορφή λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς. Το χρηματιστήριο ενέργειας, που από τη φύση του είναι το βασίλειο της κερδοσκοπίας, ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και μας εξηγούσατε για τα ωφέλη από την αύξηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και του διασυνοριακού εμπορίου. Τώρα λέτε ότι η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά στην Ελλάδα είναι συνεχώς η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοροϊδεύετε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι στηρίξατε στην πράξη ενεργά τη δημιουργία των καρτέλ των ΑΠΕ. Μαζί διασφαλίσατε το σύστημα εγγυημένων τιμών από το κράτος, με τις οποίες πληρώνονται σταθερά οι παραγωγοί ΑΠΕ, διασφαλίζοντας καταρχήν σίγουρα κέρδη. Όλοι μαζί ευθύνεστε επίσης για την υψηλότερη συμμετοχή του εισαγόμενου φυσικού αερίου στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής και για τους υψηλότερους έμεσους φόρους σε καύσιμα σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Γι' αυτό και η διαμάχη Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα είναι ο επόμενος μηχανοδηγός του τρένου της πράσινης μετάβασης δεν αφορά το λαό. Όποιο κυβερνητικό σχήμα και αν προκύψει, την επόμενη μέρα θα έχουμε τα ίδια. Οι αστερίσκοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζουν την ουσία αυτής της πολιτικής. Είναι μικροδιαφωνίες αν θα έρθει πιο γρήγορα ή λίγο πιο αργά ο θάνατος των εγχώριων λιγνητικών μονάδων. Και κάποιες φορολογικές μειώσεις μόνο στα όρια που επιτρέπει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κρατικές επιδοτήσεις που προπαγανδίζει η κυβέρνηση δεν είναι μόνο ελάχιστες σε σχέση με τα βάρη που επομίζονται οι εργαζόμενοι. Στην ουσία επιδοτούν την αύξηση των τιμών, τον πληθωρισμό και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια. Στην ουσία, οι όποιες διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ αλλάζουν μόνο τον τρόπο σφαγής των εργαζομένων, αν θα πληρώσουν παραπάνω ως καταναλωτές ή ως φορολογούμενοι. Να λοιπόν τι προσπαθείτε να κρύψετε πίσω από τις κοκορομαχίες σας και τον τρόπο που ψηφίζετε, προκειμένου να ενσωματώνετε τη λαϊκή δυσαρέσκεια που εντείνεται ακόμα πιο πολύ και μάλιστα αυτή την περίοδο που είναι προεκλογική. Η κριτική σας σε αυτό το νομοσχέδιο, που βασικό της στοιχείο είναι πλήρη απελευθέρωση αγοράς, είναι ότι πέρασαν 2 χρόνια για την ενσωμάτωση της συγκεκριμένης οδηγίας που αναφέρεται στην προστασία του καταναλωτή, έτσι λέτε. Έτσι ονομάζεται την προστασία των επιχειρηματικών ομίλων, ως προστασία του καταναλωτή. Τι αποδεικνύεται η πλήρη συμφωνία σας με το νομοσχέδιο που εξασφαλίζει κέρδη στους ομίλους και φτώχεια στο λαό. Κι όμως, λύση υπάρχει, ώστε ο ενεργειακός σχεδιασμός να γίνει με βάση το συμφέρον του λαού και όχι των καπιταλιστικών κερδών. Είναι ο σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής που θα αξιοποιεί το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών πηγών, εξαλείφοντας την ενεργειακή φτώχεια και ανεργία. Μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές, προστατεύοντας την ασφάλεια των εργαζομένων, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Αυτό προϋποθέτει ότι η γη, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, υγεία και η ίδια η εργατική δύναμη δεν θα αποτελούν εμπορεύματα. Με κοινωνικοποιημένη τη γη θα μετατρέπεται το φυσικό περιβάλλον από χαβούζα και πηγή ληστρικής εκμετάλλευσης σε αναπόσπαστο στοιχείο της ανάπτυξης, με γνώμονα την κοινωνική ευημερία, ξεριζώνοντας το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό σημαίνει, πρώτον, κατάργηση του εμπορίου ρήπων του χρηματιστηρίου ενέργειας, φόρων στα καύσιμα και γενικότερα της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποίηση
τον εγχώριο αποθεμάτων λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή με σύγχρονες μονάδες υψηλής απόδοσης, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξίδιου του άνθρακα. Επίσης, θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή υδρογόνου. Δεύτερον, κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων για ηλεκτροπαραγωγή αλλά και άρδευση για την αγροτική παραγωγή. Τρίτον, εξοικονόμηση ενέργειας και αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής υποδομών για την αξιοποίηση των ΑΟΠΕ, μειώνοντας δραστικά το ακριβό υπογόνο φυσικό αέριο. Τέταρτον, κατανομή και χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων για να αποφευχθεί ο κορεσμός συγκεκριμένων περιοχών με τις γνωστές αρνητικές συνέπειες στα δάση και στον υδροφόρο ορίζοντα. Αντίστοιχα, αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και της εγχώριας γεωθερμίας που έχει υψηλό συντελεστή απόδοσης. Έτσι εξαλείφεται η ενεργειακή φτώχεια και ανεργία. Αυτό συμφέρει την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, δηλαδή την πλειοψηφία του λαού, και αξίζει η ενδυνάμωση της οργανωμένης πάλης για την ανατροπή της καπιταλιστικής απειλής. Γιατί τίποτε δεν γίνεται αν μένεις θεατής, όλα ανατρέπονται όταν ξεσηκωθείς, όπως λέει και το σύνθημα για την μεγάλη απεργία στις 9 Νοέμβρη.